Κατά 10 με 15 λεπτά του ευρώ αυξήθηκε η ελάχιστη τιμή του ελαιολάδου στην Κρήτη, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα 2,60 λεπτά του ευρώ ανά κιλό. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, Μύρων Χιλετζάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η τιμή επηρεάζεται και είναι σε πλήρη συνάρτηση με τις αντίστοιχες που υπάρχουν στα λοιπά ελαιοπαραγωγά κράτη της Ευρώπης. Η μέση τιμή στην Ιταλία σήμερα είναι στο 4,77. Έχουμε μία αύξηση περίπου 5 λεπτά στο ιταλικό ελαιόλαδο απάνω. Η μέση τιμή στην Ισπανία είναι στο 3,40. Όταν βλέπουμε τέτοιες τιμές από τους δύο μεγάλους παίκτες ελαιολάδου της Ευρώπης, αυτό κατευθείαν συνεπάγεται ότι και η δικιά μας τιμή ανεβαίνει σταδιακά. Δυστυχώς όμως, λόγω του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, οι μεγάλες βιομηχανίες ελαιολάδου που είναι στην Ιταλία υπολειτουργούν, είναι κλειστές, παραλαμβάνουν μικρές ποσότητες ελαιολάδου και οι εμπορικές πράξεις έχουν συρρυκνωθεί. Όπως σημείωσε ο κ. Χιλετζάκης, σήμερα έκλεισε και ένας κύκλος πληρωμών για τους παραγωγούς της χώρας. Οι τελευταίες πιστώσεις αφορούσαν την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης. Γίνανε συνεχές πληρωμές που ξεκινήσανε επίσημα από 4 Δεκεμβρίου που ξεκινήσανε τα αγροτοπεριβαλλοντικά, η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία και ολοκληρώνεται σήμερα 29 Δεκεμβρίου. Από το μήνα Φλεβάρι θα ξεκινήσει να πιστώνεται τα υπόλοιπα που δεν έχουν δει στους τραπεζικούς λογαριασμούς η παραγωγή και αυτά τα υπόλοιπα είναι τα εξής. 3% όσο αφορά τη βασική ενίσχυση, 5% όσο αφορά το πρασίνισμα, 10% όσο αφορά τη νεαρή ηλικία και υπάρχει και η λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία, ένα ποσό της τάξης του 1,5% περίπου που πιστώνεται κάθε χρόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέχρι ωστόσο να καταβληθούν οι επόμενες πιστώσεις στους παραγωγούς, πρέπει να διορθωθούν όπου διαπιστώνονται τα προβλήματα που αφορούν σε κενά στις δηλώσεις παλαιών και νέων παραγωγών, μετά και την ολοκλήρωση των οικονομικών στοιχείων και των ελέγχων τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου από αρχές του χρόνου θα έχει εξειδικευμένο προσωπικό για να φτιάξουμε όλα τα προβλήματα των παραγωγών που δεν πληρώθηκαν εν γέρος στο σύνολο τις δόσεις του μήνα Δεκεμβρίου. Δηλαδή, αν ένας παραγωγός δεν πληρώθηκε και του βγάζει πρόβλημα το ΑΤΑΚ από την καρτέλα αγρότη, εμείς είμαστε σε θέση να του δώσουμε λύση, θα του κάνουμε την περιβόητη αίτηση θεραπείας και με αυτή την αίτηση θεραπείας, στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πληρωθεί και θα ολοκληρωθεί η εγκαθάρισή του για το έτος 2020.